της ΚΕΡΦΑ, εν ώψη της μεγάλης διεθνούς κινητοποίησης 16 Μάρτη, ένα παγκόσμιο ξεσηκωμό κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Θα είμαστε στην Ομόνοια στις 3 η ώρα για να πούμε στη φυλακή η νεοναζί της Χρυσής Αυγής, καλοδεχόμενοι πρόσφυγες, νόμιμοι μετανάστες ανοιχτά σύνορα. Η σημερινή συνέντευξη έχει μια σημειολογία, και νομίζω ότι είναι φανερή και από το πάνελ. Υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες. Ο λόγος είναι ότι έχουμε μια κλιμάκωση φασιστικών και φασιστικών επιθέσεων, των επιθέσεων από την αστυνομία και από τα αφεντικά. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκονται σήμερα μαζί μας ο Αχμέτ Σαΐντ και ο Σαλμάν Χατζούμ από τη Λάρισα. Είναι οι άνθρωποι που δεχτήκαν επίθεση από τον εργοδότη τους σε μια κτηνοτροφική μονάδα στην Κάτω Μιλιά. Και η φωτογραφία του Σαλμάν Χατζούμ είχε συγκλονίσει, ήταν ο άνθρωπος με το παγωμένο πρόσωπο. Όμως αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, παρά την ύπαρξη και του νόμου κατά της ρατσιστικής βίας, κατέληξε να βρίσκεται μία εβδομάδα στο κρατητήριο και να έχει πάρει ένα χαρτί που του αναγγέλει ότι μπορεί να φύγει και ο εθελός από τη χώρα μέσα σε ένα μήνα. Νομίζω ότι είναι τραγικό το ότι δεν μπορεί καν να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος και χρειάζεται τις παρεμβάσεις του αντιφασιστικού κινήματος. Το έχω δει πολλές φορές, δεν είναι η πρώτη φορά. Και άρα υπάρχουν και τον λόγο. Επίσης υπάρχουν ανάμεσά μας θύματα ρατσιστικών επιθέσεων και φασιστικών από τη Χρυσή Αυγή πρόσφατα, από τη Σαλαμίνα, Μοχάμεντ Χαμζά και Χασίν Ρεζά, είναι εκεί που βρίσκονται εδώ. Σε λίγο θα έρθουν και οι έμποροι από τα καταστήματα της Ομόνοιας που δέχονται καθημερινές και ανεξήγητες επισκέψεις από την αστυνομία που παραμένουν μέσα στα μαγαζιά τους, δηλώνοντας ότι εμείς είμαστε εδώ, δεν ξέρω πώς την έχουν δει, το εξηγήσουν και οι ίδιοι. Είναι ο Ντόναλντ Οχαγουέρε, ο πρόεδρος της κοινότητας των Ιγυριανών στην Ελλάδα. Ζητάμε ακόμα δικαιοσύνη για τον Δεμουκά, δεν έχουν δοθεί οι εξηγήσεις. Δεν έχουμε δοθεί η εξήγηση γιατί η αστυνομία δεν ανακοίνωσε το θάνατο του αμέσως και είναι άλλος ένας λόγος γιατί καλούμε σε συμμετοχή στο μεγάλο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό συγκρατητήριο. Και δίπλα μου βέβαια είναι ο Χατίμ Χουσέιν μαζί με τον Τζαβέτ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής κοινότητας. Στις 22 του Μάρτη είναι η μέρα όπου ολοκληρώνεται η δίκη στο εφετείο των δολοφόνων του Σαχτζάτ Λουμάν. Δεν θέλουμε να πέσουμε στα μαλακά και δεν θέλουμε να πέσουμε στα μαλακά γιατί η νομοθεσία αλλάζει και όλο στοιχεία αυτοί που διευκολύνονται είναι η αναζήτηση της Χρυσής Αυγής. Και για μας αυτό είναι απαράδεκτο. Συνέβη και εκεί με την αλλαγή του νόμου για το ρατσιστικό κίνητρο, αλλά για να πούμε και στην κύρια συνέντευξή μας, εμείς έχουμε δώσει ένα κείμενο και θα το δώσουμε σήμερα που λέει 10 λόγοι για να ξεσηκωθούμε το Σάββατο 16 Μάρτη κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί είμαστε μια παγκόσμια δύναμη. Είναι γιατί σε πάνω από 30 χώρες και σε πάνω από 70 πόλεις θα διαδηλώσουμε ενάντια στο ρατσισμό και τον φασισμό για να στείλουμε μήνυμα ότι η Μπολσονάρο, η Τραμπ, η Όρμπαν, η Σαλβίνη δεν περνάνε. Τη δύναμη την έχει ο κόσμος της εργατικής αντίστασης, της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, ο κόσμος που παλεύει ενάντια στον φασισμό και τον ρατσισμό. Και γι' αυτό έχουμε συντονιστεί διεθνώς. Θα σας δώσουμε το link από ένα βίντεο που έχει φτιαχτεί από τα κινήματα ανάμεσα σε 10 χώρες, που μπορείτε και να το δείτε και να το προβάλλετε στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει ένα κοινό site, το World Against Racism, που καλύπτει αυτή την κινητοποίηση και λέμε ότι είναι μόνο η αρχή. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί μας καλούν πάνω από 130 άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και είναι μαζί μας ο Βασίλης Κουκαλάνη από τους ηθοποιούς που θα μιλήσει. Καλούμε δεκάδες συνδικάτα. Είναι μαζί μας η Μαρία Γιαμπελιώτη από το Δήμο της Αθήνας που εκπροσωπεί και την κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη. Καλούν οι πρόσφυγες από τα κάμπ της Μαρακάσας, της Τίβας, του Ελαιώνα που θα έρθουν μαζικά με πούλμαν εκείνη την μέρα. Καλούν τα κινήματα των ΛΟΑΤΚΙ. Άρα ο δεύτερος λόγος είναι γιατί είναι μια μαζική κινητοποίηση
από όλον αυτόν τον κόσμο πρέπει να δείξει την οργή του. Ο τρίτος είναι γιατί απαιτούμε δικαιοσύνη για τον Μπουκά. Δεν μπορεί να μπαίνει άνθρωπο ζωντανό σε αστυνομικό τμήμα και να βγαίνει νεκρό και να μην υπάρχουν εξηγήσει. Και παλιά το τέταρτο είναι ότι δίνουμε τη μάχη για να πάνε φυλακή οι υπόδικοι ναζιστέ τη Χρυσή Αυγή. Και ο πέμπτο λόγο που για μα είναι ο πιο επίκαιρο και ζητάμε άμεσα την απόσχεσή του είναι η διαβόητη τροποποίηση του κώδικα ποινική οικονομία, με τον οποίο για μας με ένα φωτογραφικό τρόπο και μας ξενίζει ιδιαίτερα, επιχειρείται παρέμβαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής και αυτό αφορά τη μείωση των ποινών για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, όπου από τα 10 έως τα 20 χρόνια κατεβαίνει και είναι μέχρι 10 χρόνια. Για μας είναι ένα σκάνδαλο, ένα δώρο στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, είναι μια πισόκρατη μαχαιριά στο αντιφασιστικό και το αντιφασιστικό κίνημα. Και θυμίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η αθώωση των εισαγγελτών σε αυτή τη δίκη, κυριολεκτικά από τα αποδητήρια με αλλαγές νόμου. Στη Σαμαρά είχαμε την απόπειρα αλλαγής με την υιοθέτηση του οικονομικού κίνητρου για την αναγνώριση της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης. Ευτυχώς τότε δεν πέρασε, και τότε καποφυλακιζόντουσαν ανάμεσα όλοι οι φυλακισμένοι υπόλοιποι εξαρτήτες που μπήκαν στη φυλακή μετά την δολοφονία του Πάπου Φίσα. Τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα, τι είδους παρεμβάσεις είναι αυτές, όταν 4 χρόνια μετά την δίκη έχουν έρθει όλα τα τεκμήρια, όλο το αποδεικτικό υλικό, μίλησαν όλοι οι μάρτυρες κατηγορίας και τελειώσαμε με τον πιο κραυγαλαίο και καθαρό τρόπο το ότι πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση, όπου δεν ευθύνονται μόνο τα εκτελεστικά όργανα και ο Πακιάρης να το πούμε απλά, αλλά οργανώθηκαν με κεντρικό τρόπο από ένα κέντρο που ήταν η ίδια κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής και ο αρχηγός τους, ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Προς τι λοιπόν η παρέμβαση αυτή τη στιγμή. Για μας είναι κορυφαίο ζήτημα, απαιτούμε την απόσυρση αυτής της τροποποίησης, θα είναι ένα δώρο για την Χρυσή Αυγή. Πέμπτος λόγος είναι γιατί δεν ανεχόμαστε πια να πνίγονται οι πρόσφυγες κατά χιλιάδες στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Δεν ανεχόμαστε, ο έβδομος λόγος, να υπάρχει παρακρατικός μηχανισμός στον Εύρο που συλλαμβάνει, απαγάγει και προχωράει σε παράνομες απελάσεις. Ο όγδος λόγος είναι γιατί πρέπει επιτέλους και οι μετανάστες να αποκτήσουν χαρτιά. Η απάντησή μας στην εργοδοτική τρομοκρατία είναι χαρτιά σε όλους τους μετανάστες για να μπορούν και να οργανώνονται σε εξαστρικά και να παλεύουν. Ο ένας λόγος είναι γιατί διεκδικούμε τώρα να ανοίξουν οι πόλεις για τους πρόσφυγες. Λέμε όχι στα ΚΑΜ, λέμε στην ένταξη των προσφύγων μέσα στις πόλεις να μπορούν να έχουν το δικαίωμα στην εργασία, στην κατοικία, τα παιδιά τους να πηγαίνουν στα σχολεία και να υπάρχει πρόσβαση στα νοσοκομεία. Θεωρούμε σκάνδαλο το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ιλιόχαρη ένας μεγάλος αριθμός από παιδιά τα οποία δεν έχουν πάει ακόμα στο σχολείο. Πότε θα πάνε ακριβώς αυτό, πρέπει να το απαντήσει και ο ίδιος ο Γαβρόπουλος. Και ο τελευταίος λόγος είναι ότι πραγματικά αυτή η μεγάλη κινητοποίηση 16 Μάρτη θέλουμε να είναι μια κινητοποίηση σταθμός για να μείνει ανοιχτός ο δρόμος της ελπίδας για τον κόσμο της εργατικής αντίστασης που παλεύει ενάντια στα μνημόνια και ενάντια στη λιτότητα, για τον κόσμο που παλεύει ενάντια στους υπερηγεστικούς πολέμους. Το ποτέ ξανά φασισμός είναι το μεγάλο μήνυμα που θα στείλουμε στις 16 Μάρτη. Στην Ομόνοια λοιπόν στις 3 ώρα, στο άγαλμα Βενιζέλου στις 12 η ώρα το μεσημέρι και σε πάρα πολλές πόλεις θα έχουμε δώσει όλο τον κατάλογο με τις εκδηλώσεις. Πάμε λοιπόν στις δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε με τον Κώστα τον Μαντέο, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντίστασης, είναι 1974-1974. Ευχαριστήσω και εγώ την πρόσκληση. Συνεργαζόμαστε μαζί, όπου μπορούμε, γιατί ο αγώνας είναι, δεν είναι μόνο σε αίθουσες μέσα, είναι στα πεζοδρόμια, είναι σε πλατείες, παντού. Τα παλιά αντιπροσωπευτικά επιμένουμε να καλέσουμε τις πεζοδρόμια και τις πλατείες.
Δεν είμαστε μέσα σε γραφεία μόνο, με μεγάλους και στο πόδι λόγους. Είναι γεγονότητα που είπε ο Πέτρος. Εμείς θα κάνουμε και μια εκδήλωση σε γραφεία μας σε θέμα του φασισμού, ρατσισμού, ξενοφοβία, εξοπλισμού. Όλα αυτά τα θέματα, το 19 του μήνα στα γραφεία του Συνδέλφου Φιλεξέντου και Φιλεξέντα, το ΕΑΣΑ, θα καλέσουμε και εφημερίδες και διάφορες προσωπικότητες για να δείξουμε κι εμείς ότι ο λόγος μας είναι σοβαρός, είναι υπεύθυνος, είναι ένας λόγος που βγαίνει μέσα από την καρδιά μας, ένας λόγος που έχει μια ιστορία γραμμένη στις πλάτες μας, στα μυαλά μας, στα χέρια μας, τα πόδια μας. Γιατί μας αριστήκαμε και εμείς εκεί, μέσα από τις εταιρείες. Και αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε σήμερα μας κάνουν ιδιαίτερα εμάς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τους αγαπημένους φίλους και αδελφούς από τις διάφορες χώρες που έρχονται για μια ελπίδα στη χώρα μας και στις χώρες της Ευρώπης και αυτοί να βρίσκονται στο στόχο ανθρώπων που εμφανίζονται σαν άνθρωποι, αλλά δεν είναι, είναι ελίτη. Homo homo lupus. Ο άνθρωπος, τον άνθρωπος αλλήλος ευμένει, το έλεγε η Ματσίνη, ένας ιστορικός πολιτιολόγος. Αγαπάμε τους πρόσφυγες και προερχόμαστε κι εμείς από πρόσφυγες. Ο μισός πληθυσμός στην πατρίδα μας είναι προσφυγικός. Ξέρουμε τι σημαίνει προσφυγιά, ξέρουμε πως και εμείς έχουμε τυραννιστεί σαν πρόσφυγες το 1922 μετά την μικρή καταστροφή. Πονάμε τους ανθρώπους που έρχονται στην πατρίδα μας και ζητάνε το άσυλο, τη βοήθειά μας, την αλληλεγγύη μας. Στεκόμαστε δίπλα τους και θέλουμε να τους βοηθήσουμε όσο το δυνατό καλύτερα. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού έχει δοθεί. Σε σχέση με άλλες χώρες, ο ελληνικός λαός πρόσφερε υπηρεσίες στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Έδειξε τι σημαίνει αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Και αυτό είναι προς τιμή του ελληνικού λαού. Δεν φτάνει όμως να είναι ο ελληνικός λαός. Θέλουν και οι κυβερνήσεις, μαζικοί φορείς, όλοι μαζί, να σταθούμε στο πλάι. Να φράξουμε τον δρόμο. Ο δρόμο που είναι ο ρατσισμός. Ο δρόμο που είναι ο φασισμός. Ο δρόμο που είναι ο ο δρόμο που είναι η ξενοφοβία. Γιατί βλέπουμε ένα φοβερό καταπίλησμα σε όλη την Ευρώπη. Στη χώρα μας, με την Χρυσή Αυγή, αλλά δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή, στην Ιταλία έχουμε ναζιστικές οργανώσεις φασιστικές, στην Γερμανία το ίδιο, στην Αυστρία το ίδιο, στην Ουγγαρία το ίδιο, στην Πολωνία. Για να μου πείτε και πού δεν υπάρχει. Σε όλη την Ευρώπη, μέχρι την Αυστραλία έχουν φτάσει αυτή την περίοδο. Όλοι μαζί να μας ενώσει ο αγώνας κατά του φασισμού και ο αγώνας κατά του ρατσισμού. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα πλέγματα και σηματόπλεγμα σε εμάς στη σχέση μας. Μπορεί να διαφέρουμε το μέτρο σε ένα σωρό άλλα ζητήματα στρατηγικής, αλλά στον αγώνα κατά του φασισμού, στον αγώνα κατά της ξενοφοβίας, είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, μαζί σας. Είναι μαζί σας. Όχι μόνο εμείς, και εσείς μαζί. Και εσείς αγωνιστείτε. Όλοι μαζί. Όπως και εμείς αγωνιστήκαμε μέσα από τις φυλακές, μέσα από τις εξορίες, μέσα από τα βασιλεία, βγήκαμε άνθρωποι. Και είμαστε περήφανοι για το τι κάνουμε στη ζωή μας. Και σήμερα γι' αυτό είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ. Επειδή ξέρω ότι ο Τόμα Τχαουμέρα έχει πίεση για να φύγει, να του δώσουμε πρώτα. Να βοηθήσω. Εμείς θα βγούμε το Σάββατο μαζί σας
να σταματήσει ο βανδαλισμός των, των μεταναστών μέσα στα ασανσέρ και μέσα στις τουαλέτες, δίνουμε αγώνα για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο? Επειδή υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει η χώρα. Η Ελλάδα είναι παγκόσμιος αναγνωρισμένο χώρα, αναγνωρισμένη χώρα, ως χώρα που ξεκίνησε η δημοκρατία. Καλό θα ήταν να μην φέρουμε κατάσταση χούντα πλέον. Από τη στιγμή που υπάρχει δικαιοσύνη, θα πρέπει και οι αστυνομικοί να σεβαστούν τη δικαιοσύνη. Ο θάνατος του Ιμπουκά, ναι, μεν έχει βγει κάποια αποτελέσματα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί η αστυνομία έπρεπε να δώσει μάχη για να δουν ότι αυτό το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, ξέρουν, τον ξέρουν. Δεν είναι κάποιος αγνώστος. Έπρεπε να τον βοηθήσουν να πάνε στο νοσοκομείο, να τον σώσουν και μετά να τον πάνε. Αν έχει κάνει κάτι, οτιδήποτε παράνομο, και να πάει στη δικαιοσύνη. Και όχι η αστυνομία να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του. Δίνουμε αγώνα να σταματήσει το βασανιστήριο μέσα στο ασανσέρ και στις τουαλέτες. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον Παναγιώτη. Να σας συνεχίσουμε με την Μαρία Βιταμπελιώτη από την Αμπελιακή κίνηση 8 Μάρτη. Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προσωπώ την νεοσύστατη ένωση για τις γυναίκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Υπουργείου Μαθημαίων, η οποία δραστηριοποιήθηκε λίγο πριν την 8 Μάρτη και μετά από την επιτυχημένη ευρυγειακή κινητοποίηση που αφορούσε θέματα των γυναικών και μαζί με τη συμπαράσταση των αντρών, κατά του σεξισμού και των γυναικοκτονιών και του εργασιακού μπούλινγκ. Μετά λοιπόν από αυτή την επιτυχημένη εκδήλωση, ερχόμαστε να σας σχετίσουμε και τη 16/3/19, που κινήματα από όλη την Ευρώπη μαζί και με εμάς στον κόσμο θα διαδηλώσουμε για να κυριαρχήσει ελπίδα και αλληλεγγύη πέραντι στην απανθρωπιά, τη σκληρότητα των κυβερνώντων που χρησιμοποιούν τον ρατσισμό για να εξομαλύνουν τον δρόμο προς την άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κυβέρνηση που συμβάλλει με συμφωνίες στο ρατσιστικό αυτό κατήφορο. Συντονιζόμαστε με όλους τους ακτιβιστές, τα κινήματα, οθώνουμε το ανάστημά μας ενάντια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης που είναι ντροπιαστικά, ενάντια στους στράτες της Frontex και στις υπερβολίες θανάτου που γίνονται στη Μεσόγειο και στον Εύρο. Υψώνουμε τη φωνή μας με όλη την Ευρώπη για να μην έχουμε ποτέ ξανά φασισμό. Στέλνουμε μήνυμα ότι εκπρόσωποι του φασισμού δεν είναι ούτε στη Βουλή ούτε στα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά στη φυλακή με επιτάγηση στη διαδικασία στη δίκη. Στις 16 του Μάρτη βγαίνουμε στους δρόμους διεκδικώντας ένα κόσμο χωρίς ρατσισμό, χωρίς νεοναζί, χωρίς πόλεμο, χωρίς σεξισμό και κοινωνικούς αποκλεισμούς και εκμετάλλευση και κακοποίηση. Όλες και όλοι μαζί ενωμένοι για να νικήσουμε χωρίς αποκλεισμούς, παλεύουμε για να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και για να αποκλειστούν από την ΕΡΤ. Επιμένουμε στα αυτά σύνορα και στην ομοποίηση όλων των μεταναστών και στο κλείσιμο του στρατοπέδου της ντροπής. Στόχος είναι για την 16/3/19 η κινητοποίηση όσων οργανωμένης και ανοργάνωτης εργατικής τάξης και θέλουμε να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα. Και σύμφωνα με όσα είπε ο προλαλής σας, θέλω να θυμίσω την αντιμετώπιση που είχαν οι Έλληνες όταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δεκαετία του 50-60, αναγκαζόντουσαν να φύγουν από την Ελλάδα για να βρουν δουλειά στη Γερμανία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Τι καχυποψία υπήρχε και πόσα εγκλήματα τους έχουν φορτώσει άδικα. Είναι άδικο για εμάς που έχουμε περάσει σαν λαός τόσα πράγματα να συμπεριφερόμαστε έτσι αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να ζητήσουν την ελπίδα στον τόπο μας. Αξίζει να τους συγχαρίσουμε και να προσπαθήσουμε γι' αυτό και να πολεμήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Θα δώσουμε τον λόγο στον Βασίλη Μπουκαλάνη, σκηνοθέτης και ηθοποιός. Όχι, παρακαλώ. Ωραία. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Συμμετέχουμε σε αυτή την δράση. Έχουμε μια παράδοση συμμετοχής στα κοινωνικά κινήματα, η συγκεκριμένη του Γέλιου, στη συνεργασία με την κίνηση ανάπτυξη καλλιτεχνών. Έχουμε μια παράσταση η οποία είναι
αντιμέτωπη με το θέμα που έχει και η Παγκόσμια Μέρα, το ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θέλουμε μέσα στα γεγονότα και μέσα στις δράσεις που θα συμβούν τις επόμενες μέρες με κόρυφωμα τη 16 Μάρτη να συμμετέχουμε και εμείς με ένα κρατικό προσωπικό κύκλος για να φέρουμε μέσα σε αυτή τη δράση και μέσα στο αυτονόητο του σκεπτικού του αντιρατσισμού και τα παιδιά. Στις 16 Μάρτη λοιπόν, από τις 11.30 και μετά θα είμαστε στο θέατρο Εμπρός. Θα γίνει μια συναυλία από τον MC Γκίνκα, τον Μανώλη Αφολάνιο και τον Σπύριο τον Γραμμένο. Και μετά θα ακολουθήσει η παράσταση πιο δυνατός και από τον Σούπερμαν. Μια ιστορία για την αναπηρία, μια κωμωδία που έχει ως πρωταγωνιστή ως ήρωα ένα παιδί που είναι φύσης αμαξιδίου. Καλούμε παιδιά από κάθε γειτονιά της Αθήνας, από κάθε συλλογικότητα και από κάθε πρωτοβουλία να έρθουν εκείνη τη μέρα, να γιορτάσουμε τη μέρα αυτή αντίστασης, χαράς και ελπίδας μαζί μας. Οι καλλιτέχνες σε τέτοια γεγονότα πρέπει να είναι παρόντες. Βλέπουμε από τις πολλές υπογραφές ότι όλα τα αιτήματά μας και οι 10 λόγοι για να συμμετέχουμε στη δράση στις 16 Μάρτη έχουν κινήσει, βρίσκουν σύμφωνους πολλούς καλλιτέχνες και αν είχαμε περισσότερο χρόνο ενδεχομένως να ήταν και άλλες υπογραφές και πρωτοβουλίες. Εμείς ως μια ομάδα που ζητάει μέσα από την τέχνη να έχει μια κοινωνική φωνή και μια κοινωνική συμμετοχή θα είμαστε εκεί για πολλωστή φορά για να στηρίξουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για την Παγκόσμια Μέρα κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού. Αυτά. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου που έχουμε βάλει, είναι κάτι φωτοτυπίες εκεί πέρα, δεν καταφέραμε να κάνουμε περισσότερα. Για τώρα υπάρχει ένα φυσάκι υπερνετικό. Τι. Πώς το έχουμε το δελτίο σας. Ναι, έχει σταλεί. Μπορεί να έχει σταλεί βέβαια μέσω των δημοσίων σχέσεων καλλιτεχνικά. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε ένα follow-up, αλλά νομίζω ότι ο καθένας το έχει λάβει αυτό. Αλλιώς υπάρχει εκεί πέρα στην Αθήνα και εντάξει, θα το προωθήσουμε και ξανά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Βασίλη. Να περάσουμε τώρα στην καταγγελία των ρατσιστικών και φασιστικών επιθέσεων. Να ξεκινήσουμε με τον Τζαβέτα Σταμ, που θα παρουσιάσει και τους άλλους. Στην αρχή παραλείψαμε τον Εξάν Ουλά από τους Αγίους Αναργύρους και από τα γωνιάτικα κάποιος από το καθηγούμενο Εξάν Ουλά. Καλή σας μέρα, είμαι πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Κοινότητας Ελλάδος. Πάλι, όπως σε 2011-2012 ήταν ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις, μέχρι τώρα από τελευταίες τρεις εβδομάδες, να το ξέρετε, περίπου 40 με 50 τα θύματα έχουν καταγγείλει κατευθείαν από χρυσιαυγή και από ρατσιστές που λένε φύγετε από χώρα μας, είστε σκουπίδια και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δίπλα μου είναι ο Εσάνουλα. Θα μιλήσουν ήδη αυτοί, αλλά εμείς πρώτα απ' όλα θα πάω εκεί. Θα συμμετέχουμε γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. 16 Μάρτη, έτσι και αλλιώς η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος από τελευταία 15 χρόνια είναι σε πρώτη γραμμή και θα είμαστε σε πρώτη γραμμή. Και τώρα είναι πιο αναγκαίο να είμαστε μέσα για λόγω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, ότι μας πηγαίνει σε αστυνομικό τμήμα και η αστυνομία δεν παίρνει καταγγελία. Φέρτε το παράβολο, πηγαίνετε εκεί, φέρτε από ΚΕΠ και πηγαίνετε και κάνετε αυτά τα πράγματα. Αντί που τους έρωνε, δηλαδή, όταν κάποιος είναι χτυπημένο από λόγω ρατσισμού, λόγω φασισμού, δεν υπάρχουν παράβολα. Για παράδειγμα, ο Μωάμεντ Χαμζά πήγε χθες για να καταγγείλει σε αστυνομικό τμήμα της Σαλαμίνας, όταν έδειξε αυτός ο άνθρωπος που έχει χτυπήσει, του ξέρουνε. Είναι κατευθείαν από Χρυσή Αυγή, είναι όνομα, είναι φωτογραφία και πάλι λένε πηγαίνετε και φέρτε ένα παράβολο. Ο άνθρωπος δεν έχει παράβολο. Δεν χρειάζεται παράβολο. Πάλι είπανε πηγαίνετε και κάνετε αυτά τα πράγματα. Εδώ από Λάρισα ο Σαλμάνα Τζον και Σαΐτ που χτύπησε τόσο άγρια ο εργοδότη λέγοντας είμαι φίλος της Χρυσής Αυγής, 60-70 άτομα θα σε σκοτώσουμε όλους. Αν θα μου ζητήσετε, τετουλευμένα. Ακριβώς τα ίδια πράγματα, γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε και ζητάμε από κυβέρνηση,
αν είναι και μία στέχεια όπως ήταν και πριν από ένα χρόνια τότε έπρεπε, να υπάρχει δηλαδή ένα φρένο, να υπάρχει που να δείξουν, δηλαδή ο Δήμας έχει κάποια ευκολία, ο Δήμας μπορεί να πάει και μπορεί να κάνει. Ο Σαλβάραντζαν τώρα που μπήκε μέσα σε αστυνομικό τμήμα, αυτά τα δύο άτομα και μείνανε 7 μέρες. Γιατί δεν δηλαδή, ορίστηκε ρατσιστικό κίνητρο, γιατί δεν ορίστηκε όπως υπάρχει νόμο, δηλαδή έχουν δικαίωμα για να μπορέσουν να έχουν νόμιμα χαρτιά για να μπορέσουν να είναι στα δικαστήρια και να προχωρήσει η δίκη. Ακριβώς έτσι, σε μικονιέτικα, ο Εσάνουλα, περίπου σε αυτή την περιοχή, άνω κάτω 8 με 9 άτομα από τελευταίες 2 εβδομάδες, από μία ομάδα 4 με 5 νεαρά παιδιά 25 χρονών, μόλις βλέπουν, χτυπάνε και φεύγουν. Εμείς ζητάμε. Λύση είναι, δηλαδή, νομιμοποίηση. Νομιμοποίηση για να μπορέσει ο άνθρωπος, ο εργάτης, ο τίμας, για να μπορέσει να πάρει το δικαίωμα του και να κλείσουν ένα πολύ μεγάλο υπόσχεση που υπήρχε πριν 3 χρόνια όταν πήγαμε στα στρατόπεδα. Είναι απαράδεκτα, είναι δεν είναι σωστά, θα κλείσουμε. Αλλά να το ξέρετε, κάθε αστυνομικό τμήμα, κάθε κέντρα φυλάκιση είναι γεμάτα και παραπάνω γεμάτα. Και θέλουμε και ζητάμε να κλείσουν αυτά τα κέντρα κράτηση που είναι χειρότερα από φυλακές, να ανοίξουν νομοποίηση για να μπορέσουν οι άνθρωποι για να έχουμε να ζητάνε δικαιώματα σαν άνθρωπος με σεβασμό και αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσει πρώτα απ' όλα ο Εσάνουλα που είναι δίπλα μου. Αριστερά μου είναι ο Φαντίν Χουσέν που το ξέρετε που δολοφονήθηκε. Εσάνουλα. Δόξα να ευχαριστώ. 7 η ώρα τελειώσαμε το δουλειό μου, εγώ πήγα σπίτι, αλλά ήρθανε 4 άτομα, 2 μηχανάκια, κάσανε ένα εδώ το δικό μου και άλλο με ένα δίνει πουνιά. Του λέει φύγε από εδώ, φύγε από εδώ και βρίζανε κάτι άλλο και έφυγανε. Και το μου κόκαλο εδώ το μύθι, έσπασε 2 λεπτά από εδώ και από εδώ. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί τέτοια κάνουμε δουλειά. Εγώ το δουλεύω το 19. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σελμάν Αντζούμ από Ντάρισα, Σελμάν του Σιμάν. Πού τους πάνε, εγώ πνεύα τους πάνε. Μέρα να ο Σελμάν Αντζούμ είναι ούτε να λέμε αυτό. Μέρα να ο Σελμάν Αντζούμ. Όνομα μου είναι Σελμάν Αντζούμ. Ντάρισα, Ντάρισα, Ντάρισα τάντα καμπέλη. Δίπλα από Ντάρισα υπάρχει ένα φάρμα που δουλεύσαμε. Πρόβατα. Μάζα πνεύμα Μαρία. Ο εργοδότης μου χτύπησε σε εμάς σε δύο γιατί ζητήσαμε τα δεδουλευμένα μας. Θε, κοίτα και κοίτα μου και λέμε. Και Έσουν οι νέα πάνω την πλαρά σου για σπουδαιού, έτσι δηλαδή. Είσαι μαρέα μου, 7 Φλεβάρι, δηλαδή εμείς δουλεύαμε, ήρθανε ο εργοδότη μας, ήρθε μαζί με άλλα δύο άνθρωποι και άρχισε να μας χτυπήσει και ρατσιστικά να μας βρίζει. Φε, τι άκρη παρασταλή μου τους είσαι. Φε, όμως
Μας έλεγε εσείς Πακιστανοί Μουσουλμάνοι, λέτε εμείς δεν τρώμε χοιρινό. Θα δω πως δεν τρώτε χοιρινό, με ζόρι θα σε θα φας, θα σε δώσω εγώ με ζόρι να πάρει. Ακούω φερκάντα και που ζει το τρεφίλιο είναι Λάρισα. Ούτε με βέβαια ο κύριε Πεδουμάς είναι, ούτε με γιάνναγα, ούτε με αυτό μάναγα, πολλά σαρά με μερία πνένε, φόλοι με μερία πνίγερα, και με ο Πεδουμάς είναι μερία πνένε. Λέει είναι η Χρυσή Αυγή είναι φίλη μου, η αστυνομία είναι φίλη μου, όσοι είσαστε μέσα σε Λάρισα θα δω και θα τους φτιάξω. Μας είπε φύγετε από τη χώρα μας, δεν θα μου ζητήσετε τα τετουλευμένα. Σε αν κάτι θέλεις εσύ. Πολύ τους είχε ένα τσαμιό. Άσλα θα τελειά. Μα όσα όλοι να τελειά. Ο Χρυσή Αυγή ήταν το λέμενο βαθκίτηση. Όχι, δεν ακαρτάζει. Περίπου τα ίδια πράγματα ρώτησα εγώ αν έλεγε κάτι για Χρυσή Αυγή, λέει ναι, μας είπε, είναι φίλοι μου και θα σε σκοτώσω. Όχι. Αυτά τα ίδια όπως σας έλεγε στο Μάνιτο. Ο κύριο Χάτεμ, πατέρα του Λουκμάνου Σαντάρ, το σύμπτωτο. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਰੀਸੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਵੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਪਾ ਜਮਾਤ ਅੱਗੇ ਇਸਰੋ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਬੋ ਜਰਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ Ο Χατέμου Σαϊν, πατέρα του Λουκμάν Σαντάρ, λέει: Εγώ είμαι μέσα σε 16 του Μάρτη, θα είμαι εκεί. Θέλω, όπως σκοτώσανε οι φασίστες, ο γιο μου να μην σκοτωθεί κανένα άλλος. Για να μπορέσουμε να τους σματίσουμε, είναι μοναδικό τρόπο για να βγούμε έξω και να είμαστε όλοι παρόντες, να πούμε όχι ρατσισμού και όχι Χρυσή Αυγή, τέτοια πράγματα που κάνουν. ਔਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ 22 ਇਨੇ ਦਾ ਕਸਟੀਲੀਓ ਥੇਲੋ ਨਾਈਸਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰੋਂਦੇ ਸੇ ਕੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮੋਰੇਸ਼ੂਮੇ ਨਾ ਆਪੂਮੇ ਸੇ ਦਾ ਕਸਟੀਲੀਓ ਉਲ ਥੇਲੋ ਮੇ ਦਿਕਿਓਸ਼ੀਨੀ και δεν θέλουμε να χαμηλώσουν οι ποινές τους δολοφόνων. Σουκρία. Σουκρία. Σας ευχαριστώ. Ασαλ, ασαλ, όλος. Τους ή ο Φορτώνης θα γίνει στο παιδί. Ο Μοχαμάτ Χαμσά θα μιλήσει. Τους ή πόλου κύβα θα γίνει. Να μάθουμε. Μέρα να μάθουμε να χαμδά. Εγώ είμαι ο Μοχαμάτ Χαμζά από Πακιστάν. Να κάνω το χαρακό με κιάρια και είχε... Ταρίχ. Ταρίχ, άρχε ταρίχ, γιουμέρα δέχε, κύριε Μεσχαμή, σάρι και έτος από την ταμιά. 8 Μαρτίου, Παρασκευή, απόγευμα, 7 η ώρα. Έχω το δάρι μου, με άκρη, με το πόδι, να σου ήταν εδώ. Αυτός είναι ο δράστης που τρέχοντας ήρθε και είπε. Είναι ο Μάρκετ Τόρκια, Μαξάν δεν παρέτσι, τσέγγα παραπούντα ρε. Ας γυράνε πήγε πολύ τσιά. Ας αμυστήρια που θυμίζει Κούντα. Του υποστηρίζει ο Ξαρέτος, πολλές σας τέσσερις δύο. ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਉਹ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ
ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਲਈ ਪੀਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੁਦ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰਦਾ ਗਿੱਲੋ ke μου είπανε φέρτε όνομα του δράστη, τότε θα μπορέσετε να κάνετε μήνυση. Και δεύτερο, πηγαίνετε για να φέρετε ένα παράβολο από ΚΕΠ. Φέρ. Φέρ. Πέλα και με φιστάλο, περάνει και μου να πάνε πας λαγατάρι, τσακράτε τσακράτε με ροματερή. Και δεν τσακράτε. Τρεις φορές λέει πήγα και ήρθα, τρεις φορές δηλαδή. Πήγαινε έλα, φέρτε αυτό, φέρτε εκείνο, πηγαίνετε εκεί. ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਤਾ ਦੇ ਮਾਸ ਆਕੂਸਾ ਦੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਗ ਹੋਏ ਸਭ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾ ਆਕੂਸੀ ਕਾਪੀਓਸ ਫੋਨੀ ਮਾਸ ਕਿ ਥੈਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਾਤੀਸੁਨ ਆਫਟਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕਿ ਫਾਸਿਸਟਿਕਸ ਐਪੋਥੈਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਅਸਦਦਾ ਤੋਂ ਰਦਾ ਮਿਲੀਸ਼ੀ ਹੋ ਅਸਦਦਾ ਕੋ ਪਾਲੀ ਨੇ ਕੋ ਸਲਾਮੀਨਸ ਮੀਨਾ ਕੇ ਨੇ ਗਾਲੇ ਜੋ ਸਰਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾ Πριν περίπου τρεις με τέσσερις εβδομάδες αυτός ο ίδιος ο δράστης περνούσα και μου έβρισε. Και δεν μπορεί... Τι άκια σου τα λάσσα Νεύρα, δάνα καλιά και μαλάκα να μην το πάθησαν όμως. Και είναι δάνα καλιά, πέρα στο πάρα... Είπνε δεν πέφτει για να μην άλλη και αν έχει λίγο ਖੱਟੀ ਹੋਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਲਾਮੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾ ਫੀਲ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਂ ਸਦਰ ਆ ਦੇਫਟਰੀ ਫੋਰ ਅ ਲੇਟ ਪਾਲੀ ਵਰੇਫ ਕਮੇ ਤਨ ਬਰਬੇ ਆ ਪਾਰੇ ਕਿ ਮਾਸ ਮੋਈ ਪਾਨੇ ਦੇਖਤੇ ਤਾ ਖਤਿਆ ਸਸ ਐਗੋ ਲਿਓ ਖਤਿਆ ਯਤੀ ਨਾ ਸਸ ਦੇਖਸ਼ੋਮੇ Και μετά λέει είμαστε χρυσή αυγή και εμείς έπρεπε να ελέγχουμε ποιος είναι εδώ και γιατί είναι εδώ. Φε. Φε, τι ρωτώ, τι είναι τάμ κάρτε κατή αυγή, το μορτάγα δε ονα δούσε δώσ χρυσή αυγή δε, ο κατή αυγή ούτε τσάρτε. Τι είχε βέν κορονή νικαρή να μην δεν κάρτε. Και αυτή την παλιά, τι είναι πάντε. Ο Δόλια. Είναι δύο άτομα, ένα αυτό και ένα δεύτερος. Κάθε μέρα μας συνοχλούν αν είναι με ποδήλατο, αν είναι με μηχανή, αν είναι αυτοκίνητο. Κατευθείαν φέρνουν για να μας τρομοκρατήσουν, για να μας φοβήσουν. Και εμείς είμαστε πολύ πιεσμένοι. Είναι δύσκολο για να βγούμε από τα σπίτια μας και για να πάμε σε δουλειές. Κάμπι και πού. Με ένα σημάδι ήταν τη Ραμβουή και τη Αγγλική Ραμβουή. Είναι μικροπολιτής. Πηγαίνω σε καλοκαίρι σε παραλίες και χειμώνα σε πόλη. Και γι' αυτό τον λόγο κάθε μέρα είναι πολύ δύσκολο για μένα. Γιατί βγαίνω κάθε μέρα έξω. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δόθηκε η εικόνα ότι υπάρχει μια κλιμάκωση τώρα της επόμενης μαθητικών θέσεων. Δεν είναι μόνες αυτές. Πρέπει να προσθέσουμε αυτά που γίνονται στο τυπάκι του Ηρακλείου της Κρήτης. Όπου υπάρχουν πολλές επιθέσεις κατά Πακιστανών μεταναστών εργατών. Και επίσης, μια καταγγελία που τέθηκε υπόψη της ΚΕΒΑ που αφορά επιθέσεις κατά Παγκλαδεσιανών εργατών στην περιοχή γύρω από το Γαλαξία, στα Σεβόνια. Έχουν χτυπηθεί πάνω από 30 άνθρωποι. Αρκετοί από αυτούς έχουν καταλήξει στα νοσοκομεία. Από ομάδες οι οποίες επιβλήθηκαν εκεί στην περιοχή. Αυτή η καταγγελία δεν έχει έρθει μόνο από εκεί. Και η Πακιστανική κοινότητα και άλλοι αναφέρονται σε ομάδες οι οποίες επιτίθενται στην περιοχή. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μια προεκλογική περίοδο όπου οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής και ακροδεξίες ομάδες επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν και τη βία ενώ δημιουργούν την εκπροσώπησή τους στα δημοτικά συμβούλια, στις περιφέρειες, στην Ευρωβουλή και στη Βουλή. Να συνδυάσουν δηλαδή τη βία, την ναζιστική στον δρόμο με το να κερδίσουν ξανά την κοινωνική παρουσία. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε όλα τα κινήματα της γειτονιάς σε εγρήγορση, στις συλλογικότητες, στα συνδικάτα. Θα χρειαστεί να πάμε γειτονιά την γειτονιά σε όλη αυτή την περίοδο, βαδίζοντας προς τις εκλογές, για να μην αφήσουμε
κανένα μετανάστη και πρόσφυγα μόνο του, για να μην επιτρέψουμε να γίνονται αυτές οι ρατσικές και εκφραστικές επιθέσεις, οι οποίες δεν έχουν πέσει από τον ουρανό, πέφτουν από την ίδια την πολιτική που έχει και η κυβέρνηση, η αστυνομία με τις πολιτικές νόμων και τάξεις έχουν αποφρασίνει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι αυτά που καταγγελθήκαν πιο πριν για τη συμπεριφορά της αστυνομίας, εμάς μας θυμίζουν αυτά που συμβαίνανε την περίοδο του 2010 έως 2013. Είχαμε δύο επιχειρήσεις σκούπα πάρα πολύ μεγάλες, μία στην Αθήνα και η δεύτερη στη Θεσσαλονίκη, με τα κοντάδες επιθέντες, στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, θέλουν να ελέγξουν τα μαγαζιά, το κόσμο που σχεδίζεται στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή ήταν η πλειοψηφία των ανθρώπων που συλλεφθήκαν και προσαχθήκαν σε αυτές τις επιχειρήσεις σκούπα. Έχουμε όμως και την παλιά γνωστή συμπεριφορά των αστυνομικών τμήματων, όταν έρχεται θύμα ρατσιστικής επίθεσης, να μην δέχονται και να μην παίρνουν τη μήνυσή τους. Νομίζω ότι η μία μετά την άλλη καταγγελίες που γίνανε δείχνουν το πόσο ακραία είναι αυτή η λειτουργία. Με αποκορύφωση τη Σαλαμίνα, που εμφανίζονται άνθρωποι με τις φωτογραφίες του δράστη, για να τους διώχνουν. Αντί να παίρνουν την καταγγελία τους και να τους συναντάνουν με αυτόφορη διαδικασία. Νομίζω ότι πρέπει να σπάσει αυτή η ανοχή και για μας το κάλεσμα για τις 16 Μάρτη στις 3 ώρα στην Ομόνια είναι ένα κάλεσμα. Δυστυχώς μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο όπου κόμματα και κυβερνήσεις μπροστά στο κίνδυνο της ανόδου του φασισμού και της ακροδεξιάς, αντί να πολεμήσουν την ατζέντα της, προσαρμόζονται. Αυτό δεν κλείνει τον δρόμο, δεν ανοίγει τον δρόμο προς εκεί. Πάντοτε τα κινήματα δίνανε λύσεις και αυτή τη φορά θα φροντίσουμε να μην υπάρξουν αυτά τα περιπτώσια σας. Καλούμε λοιπόν στην Ομόνια στις 16 του Μάρτη στις 3 ώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Ναι. Θέλαμε λίγο περισσότερες. Δεν κατάλαβα στη Σαλαμίνα την πρώτη επίθεση. Κατάλαβα τη δυσκολία να καταθέσει ο άνθρωπος στη μήνυση, ήταν σαφές. Πώς βρέθηκε επίσης η φωτογραφία στα χέρια, δηλαδή είναι ένα γνωστό πρόσωπο το οποίο παράδειγμα κάθεται κάπου, οπότε μπόρεσε να τον βγάλει φωτογραφία. Μόνο από τα φωτά που ανεπιχούσε η αλεία με η ΚΑ η Βαρτάλια και στρα είναι ο Ζαμπίου, και στρα είναι φωτό του αλεπρέα εκεί. ΚΑ είναι ανεία πασάνε, ΚΑ είναι Είστε εδώ όλα καλά το Φιλανδία, είστε εδώ δίκαια το Φιλανδία, είπε το όλοι. Ότου πάτε είναι σαλαμίνα ρε βέτσι, πάει μου τρέα, το ότι είναι όχι μου λέω μου τρέα. Δίκαι μου λέω μου αρέα είναι τα να, ότου πάτε μου φωτό και στην ώρα. Φωτό με αφές που το λέει. Γιατί πολλές φορές κάνανε τέτοια πράγματα και ένας από εμάς ήξερε Facebook του. Από Facebook του βρήκαμε φωτογραφία του, δεν χτύπησε το Μοχάμαντ Βανζάκ, είναι σπασμένο από μέσα το χείλη του. Πότσι λίγο. Εδώ, 8 Μάρτη, απόγευμα περίπου 6.30 και 7. Και τον κυνήγησε και τον χτύπησε ή τον βρήκε κάπου, ήταν ενέδρα. Ή τον βρήκε τυχαία. Και στράτο αλλού, μα λένε, και τέτο αλλού, μα λένε. Καρολή κλείωτε. Καρολή κλείωτε. Βγήκαμε μετά από δουλειά, όταν τελείωσαμε δουλειά, βγήκαμε έξω για κάποια ψώνια ή κάτι για βότα. Τι ήταν τα δύο? Με ακοδόμηλατε σκούλια ροκή. Δύο δουλειές κάνει, ένα δουλειά είναι που μεράζουν φαγητά σε σχολεία. Κάποια εταιρεία έχει σαν εργάτης που μεράζουν φαγητά μέσα σε σχολεία. Και δεύτερη δουλειά είναι σαν εκδόμος, όποτε καλούν πάει εκεί. Εκδόμος. Οικονομός. Αυτός που τον χτύπησε, τον βρήκε τυχαία ή είχε στήσει ενέργεια. Το άλλο είναι ο τφάκελον, δηλαδή ο για το άλλο που ρωτά σήμερα. Ναι, μετράφει άμμος, αν λέει τφάκελον. Τυχαία. Τυχαία, στον δρόμο. Κάτι άλλο? Ωραία, αν δεν θέλουμε κάτι, να σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.